Κύρμ, ο Αντωνίου θα τον μαρκάρει και θα του κάνει φάουλ εκτός περιοχής και θα δει και κίτρινη κάρτα. Δείχνει πλήρως αποσυντονισμένη στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η Αγία Νάπα. Το μαρκάρισμα είναι καθαρά εκτός φάσης. Η Ομόνια που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο όπως ξεκίνησε και το πρώτο πάρα πολύ επιθετικά, με την διαφορά ότι σε αυτό το ημίχρονο οι δύο προσπάθειες που είχε στο τέρμα ήταν και οι δύο εύστοχες και έγιναν και οι δύο γκολ. Κίνημα και φάουλ τώρα σε καλό σημείο. Ο Ράμος δεν είναι εκεί γιατί προφανώς ο Άντρας Κύρ να θελήσει με απευθείας εκτέλεση. Να νικήσει τον Αθανασίου, για να δούμε. Άντρας Κύρμ στο 53. Απευθείας ο Σλοβαίνος. 3-0 και αυτό πανέμορφο γκολ. Καταιγιστική η Ομόνια στο ξεκίνημα της επανάληψης. Στο 53 χρήζεται σκόρερ και ο Άντρας Κύρμ. Απευθείας το φάουλ στη γωνία. Ο Αθανασίου παρά την προσπάθεια δεν μπορεί να αποτρέψει το 3-0 και η Αγία Νέπα στο Καναβάτσο. Πλέον προβάδισμα πρόκρισης, σημαντικό για την Ομόνια που της δίνουν αυτά τα τρία γκολ, με τον Άντρας Κύρ να βρίσκει και πάλι δίκτυα. Είχε σκοράρει και στο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα την 14η αγωνιστική, το κάνει και σήμερα με αυτό το πολύ ωραίο φάουλ στη γωνία του Αθανασίου, ο οποίος παρά την προσπάθειά του μαζεύει την μπάλα τα δίκτυα. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Άντρας Κύρμ και 3-0. Στους συναδέλφους για τη δράση